Ξέρετε γιατί σας το ρωτώ. Γιατί δημιουργείται η εντύπωση ότι η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα είναι γιατί του ασκείται σκληρή κριτική. Διαβάζω συχνά αναφορές ότι αυτή η θέση ατσαλώνεται από την πλευρά σας γιατί δεν αντέχει να του λένε άσχημα πράγματα. Νομίζω ότι σας εξήγησα. Είμαι αυτός που έχω δεχθεί τη σκληρότερη κριτική από τη μεγαλύτερη μερίδα μέσων ενημέρωσης, από κάθε άλλο πρωθυπουργό. Οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί είχαν συνηθίσει να βρίσκονται σε ένα ροζ συννεφάκι. Εγώ αντιθέτως ούτε το επεδίωξα, ούτε θέλω. Να βρίσκομαι έξω από την κριτική, στο απειρόβλητο, και ούτε έχω να κρύψω και δεν κρύβω και τίποτα. Δεν κρύβω τίποτα. Και ούτε θέλω, επαναλαμβάνω, να είμαι σε πλαίσιο προστασίας. Δεν το έχω ανάγκη εγώ αυτό. Εμένα, θέλετε. Οφείλω να καταθέσω. Ο καθένας έχει κάποια πλεονεκτήματα και ως χαρακτήρας κάποια μειονεκτήματα. Εγώ νομίζω ότι το πλεονέκτημά μου είναι ότι μπορώ να επικοινωνώ απευθείας και άμεσα, χωρίς προστατευτικούς κλειούς. Οφείλω να καταθέσω. Δεν χρειάζομαι λοιπόν εγώ καλοπισμό. Δεν χρειάζομαι να έχω απέναντί μου τον κύριο Γιαννούλη, ο οποίος να μου στέλνει σημειώματα για το τι ερωτήσεις, να του στέλνω σημειώματα για το τι ερωτήσεις θα κάνει. Το σημείωμα αυτό είναι προσωπικό μου, είναι δικό μου. Έτσι, δεν είστε και στο Sky, εσείς στην S3, είστε όπως το γνωρίζω. Λοιπόν, εγώ δεν χρειάζομαι τέτοια. Και ποτέ δεν τα επιδίωξα. Άλλοι τα επιδιώκουν αυτά. Και άλλοι πρωθυπουργοί ήταν σε προστατευτικούς κλειούς. Λοιπόν, από την άλλη μεριά όμως, πρέπει να αναρωτηθεί ο κάθε τηλεθεατής που μας βλέπει, γιατί λοιπόν αυτή η κυβέρνηση έχει υποστεί τη σφοδρότερη κριτική από όλες τις κυβερνήσεις μεταπολίτευσης, ενώ έχει επιφέρει 5 αποτελέσματα. Δεν τα έκανε όλα σωστά, αλλά για όλα δεν τα έκανε και όλα στραβά. Αυτή λοιπόν η επιθετικότητα, αυτή η κριτική, με κάτι άλλο έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση να συμβιβαστεί με μεγάλα συμφέροντα. Δεν θα κάνουμε εμείς τη γέφυρα ανάμεσα στη δικαστική εξουσία και σε αυτούς που έχουν ανοιχτές ποινικές υποθέσεις ή φορολογικές υποθέσεις.